Στα πλατήδια δακρύζει ο κόσμος. Ψάχνει την τσέπη να δει πόσα του περισσεύουν κυρία κυρίας για μετλώσουμε. να, βάλει, για να βάλει βενζίνη. Εντάκα το και στο πετρέλαιο θέμα, στο πετρέλαιο οικογένειε. σήμερα Εκεί Εκεί είναι ο μεγάλος ο πόνος, χθες... που δεν έχουν και ζητάνε πολύ μικρές ποσότητες να περάσει αυτό να ο Αυτό ο γιονιάς να περάσει ναι. λίγο. Και θα σας πω ότι όλες οι δεξαμένες συνάδειες. Δηλαδή ζητάνε τόσες ποσότητες οι οποίες... Ίσα ίσα να περάσουν αυτές οι μέρες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αυτή η οικονομική δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, τουλάχιστον όσο αφορά σε αυτά στο δικό μα κομμάτι, σα λέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Να σα πω κάτι. Θέλετε να δείτε τα μπετονάκια που παίρνει ο κόσμο. Δοχεία. Δοχεία Εδοχεία, ε. τα οποία θυμάμαι ναι. τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ε, ήμουνα στο πατέρα μου το μαγαζί, όταν ήμουνα παιδάκι. Μπετονάκια. Δε, δηλαδή, κατά κόρον. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Πραγματικά, κύριε Παυλόπουλου, δεν υπάρχει υπάρχει, Το βλέπουμε και από τα μήνυματα μα να σα πω και κάτι. Κυριακή που μας πέρασε και η καθαρά Δευτέρα ήταν υποτονική. Δεν έχουμε ξαναζήσει καθαρά Δευτέρα τόσο υποτονική άλλες χρονιές, γιατί ήταν καλό ο καιρό. Ήταν δικαιολογημένο να, βγουνε, mm. να βγει ο κόσμος, δυστυχώς δεν βγήκε. Εδώ στέλνει ένα φίλος ένα μήνυμα που λέει είπα στο βενζινά να μου βάλει 10 ευρώ και μου έδωσε να μιλήσω τη μάνικα. Δεν έχει Αυτή αδίκο. είναι λέει, η κατάσταση που θα έχουμε. Μα, προς μα προς δεν προς. έχει αδικό γιατί τα 10 yeah. ευρώ είναι ένα μπετονάκι, δηλαδή πέντε. Yeah. 5 λίτρα. σα και το τετράγωνο να κάνει. 5 λίτρα. Τώρα, πού θα πάει η ιστορία, ποια είναι, η εκτίμηση. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Είδαμε χθε μία μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Ναι. Yeah. είχε κλείσει προχθέ στα 131,5 δολάρια, χθε έκλεισε στα 115. Άρα έχουμε μία μείωση τη τάξη των 15 με 18 δολαρίων. Τώρα ναι. το πρωί, να πω πριν από λίγο, 114 και 23 το Brent, 1165 το αργό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, παιδιά. Που σημαίνει ότι εάν συνεχιστεί αυτό, και ευχόμεθα ναι. να συνεχιστεί, γιατί κατά το, κα, στο παρελθόν πριν από ένα μήνα περίπου το ξανά έκανε αυτό, υπήρχε αυτή η μείωση, αλλά την επόμενη μέρα το ξαναδιόρθωσε και πήγε πολύ περισσότερο από το 131,5. Ναι. Άρα λοιπόν, αν κρατηθεί το 115, θα έχουμε... Θα έχουμε μια αποκλιμάκωση και ευχόμεθα να την έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση για να. Μπορεί να δούμε δηλαδή τιμέ στα πρατήρια να, να υποχωρούν. Βεβαίω θα το δούμε. Εάν πάει έτσι, Εάν... από, την, από, την, από τι 15 του μηνό και μετά θα δούμε σημαντικέ ε, μειώσει. Όμω κρατάμε την επιφύλαξη, μη γυρίσει. Ε, πόσο Αν δεν θα πάει γυρίσει... δηλαδή από τα 2 ευρώ που το έχει πει το, πω το τη βενζή, να, να, να σα πω. πω. Με τα χθεσινά δεδομένα που πήρε 5 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση και 8 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, mm -hmm. εγώ θα σα πω κάτι. Αν συνέχιζε αυτό επί μία εβδομάδα, επί 7 μέρε, 5-7-35, από το 2 και 10 που ήταν, δεν θα το βλέπαμε 2-45 στα μεγάλα αστικά κέντρα στην ισιωτική Ελλάδα, που θα ήταν. 2-60. 2,70, 2, 280. 2,80. Μάλιστα. Κοντά στο 3, το Οι στο Οι κυκλάδε που θα ήταν. Τεράστιο το πρόβλημα. Στον πόλεμο του Κότ που είχαμε τέτοια πράγματα. Όχι. Για αυτό Γιατί το, λέω. το έχουμε τώρα, δεν πέφτει. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν... Πολύ ωραία η κουβέντα σας, αυτή. Αυτό το ερώτημα πολύ ωραίο. Ξέρετε γιατί... Δεν το θυμάμαι. Πού θα σταματήσουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρε να ρεφάρουν την προηγούμενη του ζημιά η οποία ήταν πριν από δύο χρόνια στα 45 και 50 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα λοιπόν... Μιλάτε για σχροκέρδη, δηλαδή. Ε, 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 συγγνώμη. Ε, είχατε αυτό που είπατε με τον κόλπο. Με το, Ιράν. Ναι. Με το Ιράκ. Είχαμε τέτοιε αυξήσει. Όχι. Είχε Όχι. φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι, αν θυμάμαι την περίοδο εκεί. Πού, στον Υπή... πόλεμο του κόλπου. Ναι. 200 δολάρια. 200 είχε στον τόσο... πόλεμο του κόλπου το βαρέλι είχε πάει 200 ναι, δολάρια. 81. Ναι. Και πόσο είχε τότε η, 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 η βενζίνη. Δεν θυμάμαι το πρόεδρο. Δεν ήταν τότε. Αλλά τώρα δεν δεν γιατί είμαστε στο 2 πέμπτο. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Έχει δίκιο ο κ. Παυλόπουλο. Σωστό το ερώτημα. Αυτό που είπατε προηγούμενα, υπάρχουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, είναι χρηματιστηριακό προϊόν για να πέσουν οι μετοχέ. Όπω το είπατε προηγούμενα. Μα ε, πέσανε οι μετοχέ, υποχώρησαν οι μετά την δηλώσει του Biden και μέσα σε ένα 24ωρο ανέβηκαν οι μετοχέ πάλι. Άρα, σημαίνει κάποιοι αγόρασαν. Δηλαδή, έπεσαν, υποχώρησε η αξία, πούλησα εγώ. Γι' αυτό ακριβώ. Άρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πούλησα, Κάτσε, γιατί το και τα πήρε ναι. και αγόρασε. Γίνονται τη δηλώση του Biden, άκη. Ναι. Και μετά την επόμενη μέρα ξεμερώνουμε, εμεί ερχόμαστε στην εκπομπή και βλέπουμε ανεβασμένα συστήματα στα βενζινάδικα. Γιατί αυτό, πότε πρόλαβαν τι ανεβασμένε Άρα είναι αυτό συστημές? που λέμε, μιλάμε για, για, για μια σοκέρδια ε, σε, για μια παγκόσμια Έξα σοχέδια, απόγευμα έκανε δηλώσει ο Μπάιντεν. Έξα απόγευμα έκανε δηλώσει ο Μπάιντεν. είναι δυνατόν την επόμενη για, μέρα, εμεί μετά από λίγε ώρε, να βλέπουμε αυτή την ποινή. Δεν ήταν την, την επόμενη μέρα, αλλά θα σα πω. Μα το είδαμε, κύριε Σμάτολου, το είδαμε εδώ στη Λαβρίο. Εγώ το είδα, δηλαδή σε 11. Είναι άμεσα, γιατί άμεσα παίρνουμε τι αυξήσει στον τιμό καθημερινά, δηλαδή. Έξι Έξα απόγευμα τη βενζίνη με τι νέε τιμέ. Ε, κοιτάξτε, πολλοί αγοράζουν το απόγευμα, πολλοί αγοράζουν το πρωί. Άρα λοιπόν ο κάθε πρατηρούχο, όταν παίρνει το τιμολόγιο του στα χέρια του, ναι. εκείνη την ώρα μεταβάλλει. Πάντω θα σα πω κάτι, δεν είναι στο χώρο Δεν, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Είναι, έχει συμπιεστεί το κέρδο του πρατηρούχου σε, σε, σημείο το οποίο τον καθιστά μη βιώσιμο. Ειλικρινά σα το λέω. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα κερδοσκοπία, στο χώρο μα τουλάχιστον, γιατί θέλουμε να το πουλήσουμε το προϊόν. Για μα καλύτερα το προϊόν να έχει ένα ευρώ πραγματικά η αμόλυβδη βενζίνη να έχει ένα, ένα, ευρώ. Θα δουλεύαμε καλύτερα, θα κερδίζαμε περισσότερα. Αυτή τη στιγμή με τα 2 ευρώ και τα 2,5 ευρώ και τα 2,20 ευρώ ο πρατηρήχος κερδίζει πολύ, πολύ, λίγα χρήματα. Φορολογείται για πάρα πολλά γιατί ο τζίρος μεγαλώνει. Mm -hmm. Το ΦΠΑ έχει μεγαλώσει. Άλλο το ΦΠΑ κύριε Παυλόπουλε στο 1,5 ευρώ και άλλο το ΦΠΑ στα 2,20. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο το ΦΠΑ το οποίο προσθέτει τον όγκο αυτής της αύξηση. Αν λοιπόν όλα αυτά θα μπορούσαν να μειωθούν ναι. είτε λίγο ο ειδικό κατανάλωσης, είτε το ΦΠΑ, να ξέρετε ότι θα είχαμε πιο θετικά αποτελέσματα σε αυτή την τιμή που λέτε, η οποία έχει υπερβεί τα 2 ευρώ. Στα μεγάλα αστικά κέντρα βεβαίω, έτσι. Γιατί υπήρχε. Αντζόκ, κ. δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται να έχουμε τι του Biden 6 το απόγευμα και εδώ στο Λαυρίου. Τρει το πρωί που οδηγούσαμε για να βγάλουμε την εκπομπή εκτάκτου στι πέντε Και να βλέπω αλλαγμένη τι τιμή. Δεν. Δηλαδή, ξεπούλησαν και τα τρία βενζινάδικα ό,τι από θέματα είχαν αγοράσει και ανέβηκε η τιμή στα δύο ευρώ. Η τιμή είναι ανεξάρτητη από την εξαγγελία του Biden. Δεν, μην το, ε, μην το ε, έρχεστε να το, το, το συνδέσετε άμεσα. άμεσα με αυτό. Τύπος. Οι αυξητικέ τάσει οι οποίε ήταν την περασμένη εβδομάδα, yeah. αν δείτε τι δηληστηριακέ τιμέ, τι οποίε έχω μπροστά μου, yeah. ήταν 50 ευρώ 5 λεπτά oh, yeah. ανα ημέρα.